Με πρώτο σταθμό το νοσοκομείο Ρεθύμνου ξεκίνησε την επίσκεψή του στην πόλη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης. Ο ίδιος συνομίλησε με το υγειονομικό προσωπικό, ακούγοντας με προσοχή τη διαλυτική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Διονυσία, νομίζω 63 ετών ήταν που πέθανε πάνω στην καρότσα. Εάν ήταν τουρίστας, ξέρω εγώ, από Γερμανία, θα είχαμε τώρα ξεφτυλιστεί σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα γίνει σύντομα στο Ρέθμο, με τουρίστα το δείτε. Με μαθηματική ακρίβεια. Με μαθηματική ακρίβεια θα γίνει. Είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, πώς διανέμουμε τους πόρους του κράτους και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο και εδώ πέρα με τις συμβάσεις όπως τις πραγματοποιούν, είναι να ιδιωτικοποιήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Το βλέπετε σιγά σιγά και με την αναποτελεσματικότητα στα απογευματινά χειρουργεία. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ο Παύλος εδώ πέρα και η ομάδα του Υπουργείου Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ μέσω μνημονίων κατάφερε να κάνει τεράστιο έργο, το οποίο αυτή τη στιγμή αποδομείται από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Σε κρίσιμες ειδικότητες δεν υπάρχουν γιατροί. Και αυτό δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις και ειδικά εν ώψη και τουριστικής περίοδου που ο πληθυσμός διπλασιάζεται. Όλα είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Και αυτή η κυβέρνηση δεν την έχει. Σπρώχνει κόσμο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τέλος. Ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε στη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, τονίζοντας πως θεσμικά η αστυνομία έχει πρόβλημα και χρειάζεται πλήρη ανασυγκρότηση. Αυτή την ντροπή που είδαμε να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια των αστυνομικών, στα μάτια της κοινωνίας και μάλιστα λιγότερο από ένα χρόνο από τότε που Ναζί διέσχιζαν τη χώρα από την Κροατία με ρόπαλα μέσα στους σταθμούς των τρένων, την αστυνομία να παρακολουθεί. Το έχω πει ξεκάθαρα. Δεν βαφτίζω όλους τους αστυνομικούς οποιοδήποτε χαρακτηρισμό ή επίθετο. Είναι πολλά παιδιά που είναι λαϊκά παιδιά, τα οποία δεν αμείβονται καλά και τα οποία υπηρετούν το λειτουργήμα τους καλά. Αλλά θεσμικά η αστυνομία έχει πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει πλήρης ανασυγκρότηση. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, συνομιλώντας με τους πολίτες, οι οποίοι μοιράζονταν μαζί του τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα δέχτηκε πακέτο δώρων από το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, δηλώνοντας ότι τα παιδιά με αναπηρία αποτελούν την πρώτη του προτεραιότητα. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι όταν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, ότι τα άτομα, τα παιδιά ειδικά με αναπηρία, θα έχουν από εμάς τη φροντίδα που τους αρμόζει ως πρώτη κρατική προτεραιότητα. Ιδιαίτερη πινελιά στη βόλτα του κύριου Κασελάκη ήταν η συνάντησή του με γκρουπ μαθητών που τον καλωσόρισε, ενώ για μία ακόμη φορά δεν έκρυψε την αγάπη του για τους σκύλους. Ξέρει ποιος είναι ο καλός άνθρωπος. Ξέρει τον καλό άνθρωπο.